αθλήτρια. Έχει συμμετάσχει στο Dancing with the Stars. Την έχουμε δηλαδή δει και σε χορευτικές επιδόσεις. Είναι νέα μανούλα και τώρα έχει και μια καινούρια επαγγελματική δραστηριότητα. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο την Μαρία Τσουρή. Λοιπόν, το πρώτο-τελευταίο, αν δεν το ήξερα, δεν θα το βλέπα. Ενώ ότι έχεις γεννήσει αρκετά πρόσφατα και έχεις επανέλθει, πολύ. Αλλά σίγουρα εσείς οι αθλήτριες έχετε και τον τρόπο σας και επανερχόσαστε πιο γρήγορα. Ναι, τόσα χρόνια αθλητισμού δεν πάνε χαμένα τελικά. Να βολευτώ, Βολεύτηκα. Άνετα, άνετα στη βαρέα μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω όμως από το τελευταίο που είπα, το οποίο είναι και έτσι το πιο νέο δημιουργημά σου και έχει να κάνει με ρούχα. Ναι. Έχω μια βιοτεχνία με ρούχα, γι' αυτό και με βλέπεις αναμαλιασμένη έτσι, γιατί δουλεύω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ναι. Τρέχω πάρα πολύ, γιατί και η σημερινή εποχή, για να μπορέσεις να κρατήσεις μια εταιρεία, πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες, 24 ώρες, αλλιώς δεν γίνεται. Έχω τη δική μου εταιρεία, φτιάχνω τα δικά μου ρούχα, αυτά είναι δικά μου δικά ρούχα. Δικά σου. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε και σε βρήκαμε στη βιοτεχνία. Θες να πάμε να δούμε το βίντεο? Ναι. Ωραία. Τη Μαρία Τσουρή τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο Dancing with the Stars. Είναι αθλήτρια του πόλο με πολλές διακρίσεις και παντρεμένη με τον μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Βασιλόπουλο, όπου έχουν μαζί και ένα γιο, τον Κωνσταντίνο. Πλέον, η Μαρία Τσουρή μαζί με τον σύζυγό της έχουν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση με ρούχα και εμείς ξεναγήθηκαμε στον χώρο. Εδώ και 8 μήνες έχουμε ανοίξει με τον Παναγιώτη, τον σύζυγό μου, έχουμε ανοίξει αυτήν την εταιρεία, η οποία είναι βιοτεχνία ρούχων, λέγεται Νασίτα, 100% ελληνική, βγάζουμε πολύ οικονομικά ρούχα, πολύ καλή ποιότητα και γενικά είμαστε πάρα πολύ συμβιβασμένοι με την εποχή. Ποτέ κανένας άνθρωπος στο πόλο δεν μπορούσε να ζήσει μόνο από το πόλο, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι προσωρινό, δηλαδή ξέρεις ότι έχει ημερομηνία λήξης, δεν σου προσφέρει σύνταξη, δεν έχουμε ασφάλιση. Δεν έχουμε τίποτα γενικά. Δεν μας προφυλάσσουν ούτε καν οι ομάδες μας. Άρα το γεγονός ότι έγινες μητέρα, σου δημιούργησε και αυτή την ανάγκη να βρεθεί ένας άλλος πόρος? Εννοείται. Δεν το κάνω για χόμπι την δουλειά μου, αλλά δεν την κάνω και για να πλουτίσω. Εδώ δηλαδή δουλεύουμε για το κράτος. Και οι πελάτες που έρχονται δουλεύουν για το κράτος. Όλη αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να δίνουμε τα λεφτά σε εφορίες, σε ρεύματα, σε όλα αυτά. Και ποια είναι η σκέψη σου, δηλαδή, έχεις σκεφτεί να δίνεις τα ρούχα σου και στο εξωτερικό, έχεις κάνει κάποιες συζητήσεις και θες να ανοίξεις κάποιο μαγαζί στο? Όχι, κάποια... δεν θέλω να ανοιχτώ καθόλου. Η δουλειά έχει κάποιους πελάτες πολύ καλούς, συνέχεια αυξάνονται, αλλά θέλω να την κρατήσω σε επίπεδα που να έχω προσωπική ζωή. Έχεις κάνει στο παρελθόν μία φωτογράφηση όπως έγινε η μανούλα σου. Ναι. Ήταν για καλό σκοπό. Ναι. Ήταν για καλό σκοπό και θα το ξανάκανα και τώρα που έχω και παιδί. Και θα το ξανάκανα και με την οικογένειά μου. Άμα δεν ήταν για καλό σκοπό και ήταν, ωστόσο ήταν μία γυμνή φωτογράφηση. Δηλαδή, αν μου δίναν πολλά λεφτά να κάνω μία γυμνή φωτογράφηση, θα την έκανα. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα βρίσκεις κάθε μέρα. Δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι εκδίδομαι, ας πούμε, τι να σου πω. Εφόσον έπαιρνες όμως την έγκριση του Παναγιώτη. Δεν μιλάω να είχα σχέση. Μιλάω να ήμουν μόνη μου. Είμαστε γονείς που δίνουμε πάρα πολύ χρόνο στο παιδί μας. Δηλαδή, δεν κάνουμε τις ζωές μας και να μας το μεγαλώνει μια γυναίκα που δεν είδε θα κάνει οικογένεια με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τον Κωνσταντίνο δεν τον βλέπω σαν μωρό, τον βλέπω σαν ένα μέλος της οικογένειάς μας. Ούτε συμπεριφέρομαι σαν ένα μωρό, σαν ένα παιδί. Δηλαδή χρειάζεται την αγάπη μας όλα, αλλά δεν φοβάμαι να τον αφήσω στη γιαγιά του και να βγω. Διότι ο Κωνσταντίνος είναι ένα μέλος μιας ομάδας. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή συνειδητοποίησα ότι ο Κωνσταντίνος δεν μου ανήκει με το που τον είδα. Ανήκει στην οικογένειά μου, ανήκει στους φίλους μου. Και τον αγαπάμε όλοι. Συγκινήθηκες. Κάνω
Λοιπόν, καλά, εγώ θέλω να σταθούμε σε πολλά σημεία τη συνέντευξη αυτή. Πρέπει να πούμε ότι το ρεπορτάζ το κάνει η Αγγελική Στόγια, η οποία ήρθε και σε βρήκε. Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είδαμε τη βιοτεχνία, σε είδαμε εκεί σε δράση. Πώς προέκυψε αυτό, η βιοτεχνία υπήρχε στην οικογένεια κάτι? Όχι, καμία σχέση. Απλώς εγώ είμαι ένα πολύ δραστήριο άτομο. Πάντα έκανα προπόνηση, πάντα ζούσα σε ρυθμούς τρελούς. Αλλά επειδή όταν έμεινα εγγύος αναγκάστηκα να τα σταματήσω όλα, γιατί η ζωή αυτή που έκανα στο παρελθόν δεν μπορούσε να συνεχιστεί κατά την εγκυμοσύνη. Και έπρεπε να τα σταματήσω, δηλαδή τον αθλητισμό κυρίως. Και επειδή ο Παναγιώτης με ξέρει, ο σύζυγός μου, μου πρότεινε να κάνουμε κάτι ώστε να μην μείνω στο σπίτι με ένα μωρό και τρελαθώ, γιατί νομίζω ότι εγώ μια ζωή τέτοια δεν θα μπορούσα να την κάνω. Οπότε εκείνος σε παρόντρινε. Εκείνος με παρόντρινε, ναι. Να ξεκινήσουμε κάτι. Εγώ έχω κάνει μια έκθεση ζωγραφική στο παρελθόν, ζωγραφίζω και γενικά πιάνει πάρα πολύ το χέρι μου, ό,τι και να πιάσω. Και τώρα σχεδιάζεις τα ρούχα εσύ, τα σχέδια, τα πάντα. Όλα περνάνε από μένα στην εταιρεία και στο θέμα παραγωγής και στην πώληση, διότι τα φτιάχνουμε εμείς. Είναι 100% ελληνική βιοτεχνία. Δύσκολες εποχές βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολες. Και άκουγα πριν που μιλούσατε για την Κύπρο, αυτό το θέμα έχει κολλήσει ακόμα περισσότερο την ελληνική αγορά, γιατί ο κόσμος έχει φοβηθεί. Οι πελάτες μας δηλαδή είναι πολύ διστακτικοί και αν στο παρελθόν έχω ακούσει ότι ψώνιζαν με κούτες, αυτή τη στιγμή παίρνουν 3-4 κομμάτια για να τα δοκιμάσουν. Λοιπόν, πώς είναι όταν αλλάζει η ζωή μιας αθλήτριας και από την καθημερινή προπόνηση, τη σκληρή προπόνηση, την πειθαρχία, τις στερήσεις και όλα αυτά, αλλάζει η ζωή της με ένα γάμο, με ένα παιδί και με μια καινούρια δραστηριότητα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα μου πεις μετά.